Καλησπέρα κύριε Τσαλεπίδη. Καλησπέρα κύριε Δαγόρα, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Τι έγινε φτέλεση Γιώργο μου, είναι δυνατόν? Έλατε. Τη στήριξη κάνουμε παρέα με δυο χέρια και έγινε αυτή η ανατροπέλα πάλι. Ναι, φίλε, ναι, ναι, ναι. Δεν πίστευα στα μάτια μου, 23-4 το Σάββατο, 2-23 ξεκινάει χτες το τρίτο δεκάλεπτο στο ΆΚΑ. Ναι, ναι, απίστευτο, απίστευτο. Ποπ. Από 46-32 μας χάλασε ένα 20 και πέσει εκείνο το 2-67-2-77 που δώσαμε χτες παρέα. Ναι, ναι. Όσοι το κάναν κασάουτ, μπράβο τους. Βέβαια. Επέμπτε τη δυνατότητα, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, ρε, εσύ, Γιώργο Βόβορα. Βόβορα. Πάρει αυτό, ταιριάζει Βόβορας, έτσι όπως το λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πες το Γιώργο, χτύπα λίγο ένα. Βόβορα. Αν και τρισύλλαβο, γιατί ο καλό, α πούμε, το στυλάκι μα αυτό είναι το τετρασύλλαβο, είναι το καλύτερο. Πώ λέμε, δηλαδή. Μπαγκασέτα. Μπράβο, ναι, ναι. Και ο Πεδουλάκης ο Αργύρης, ναι, ναι. Τετρασύλλαβος. Ρε εσύ Αργύρη, αφού είσαι τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή γιατί δεν βάλε μια φωνή εκεί στα δεξιά ίσου. Ένα time out, κάτι. Τίποτα, τίποτα, ναι, ναι. Σηκωνόταν μέχρι και εξάποδο. Το έχω πει 15 φορές, αλλά μέχρι και εξάποδο έβαλε ο Ντόρσεϊ χθες. Που δεν το έχω δει, τι άλλο να κάνει. Ναι, ναι. Και είναι και, Ελληνάκι, είναι και Ελληνάκι ο Ντόρσεϊ. Βέβαια. Ελληνάκι. Μακρινή γενιά, Ναι, 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 ναι. Ελληνάκι. Εθνική ομάδα παίζει. Παίζει, δηλαδή θα παίξει τώρα με Αντετοκούνμπο και τα λοιπά. Πήγα, φωτογραφήθηκα πριν 2-3-4 χρόνια, οπότε μαζί δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Τώρα, αν το πείσει ο Ιτούδης που ήταν χθες στην κερκίδα. Ναι. Τι να σου πω. Κάτσε, θα παίξει δηλαδή ο. Πώς το λένε, ο Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο το λένε. Αυτό να που παίζει στου μπάτσου. Ο Αντετοκούνμπο 1. Ο Αντετοκούνμπο 2 και στην κερκίδα ήταν και ο Αντετοκούνμπο 3 χθες. Δηλαδή. Ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Άλεξ. Αυτοί δεν πρέπει να γράφουν το κούμπο πίσω. Άμα για να μην πληρώνουμε πολλά γράμματα. Άμα παίξει ο Ντόρσεϊ και άμα έπαιζε και ο Σοφοκλής, ρε φίλε, τι πενταδάρα θα είχαμε, Ελλαδάρα, NBA. Και βάλε και λίγο Μήτρου Λόγκ. Και Μήτρου Λόγκ, ναι, έχουμε και αυτό. Ναι, ναι, και Μήτρου Λόγκ. Βάλε και λίγο. Δώστε μας, ξέρω εγώ, περιφέρεια να παίξουμε στο NBA κατευθείαν, η εθνική. Και με απόλυτα την ελληνική γλώσσα, έτσι, και λίγο Νίκα Λάθης που σκέφτεται πότε θα μιλήσει ελληνικά. Όντως. Είναι δυνατόν. Και τι έγινε, κάποτε το πρόβλημα ήταν να θα παίξω στο Γιάκοβιτς, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Βέβαια, μου. Βέβαια, στο Γιάκοβιτς, τον πήρε ο Πάουκ. Και αν θα παίξω Τζον Κόρφας, τον πήρε έγινε ολόκληρος μήλος εκείνος. Έπεφταν βόμβες πάνω από το κεφάλι του, τον πήρε ο Πάουκ, τον έφερε εδώ στα Αστέρια να πούμε πάνω στο ξενοδοχείο με τον Ρέλιτς και τον Νεστέροβιτς. Και μετά τον παρακαλάνε να πάρει ένα διαρκείας. Άσε μας, μην με φιλιάζει για τον Γιάκοβιτς, γιατί έχω πολλά να του ξεφωνήσω. Βέβαια, τις προάλλες είχα φτάσει στα αυτιά μου ότι ο γιος του ήταν να παίξει στον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα βλέπω ότι μάλλον θα πάει σε κανένα κολέγιο κι αυτός. Ναι, πιο εύκολα μπορεί να τον στείλει στον Άρη να παίξει. Ή στον Ολυμπιακό. Το άκουσα κι αυτό, είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Τον κυνηγάω τον Πέτζα. Τον Πέτζα. Ναι, ναι, τον κυνηγάω κανονικά και τον Αντετοκούνμπο. Τον Αντετοκούνμπο, τον Γιάννη. Τον Γιάννη τον κυνηγάω, ναι, γιατί είναι. Δεν σου είχε κάνει κάτι, είναι για τα φάουλ που παίρνει τον. Περνάει από δίπλα του ο αμυντικός και σφυρίζουν φάουλ ο Ρήγας με το Δουβί. Εχθές να δεις τι ωραία φάουλ είδα να σφυρίζονται κατά διαστήματα. Στο τελικό, όχι ότι επηρέασε βέβαια το ματς. Mm. Σε καμία περίπτωση, αλλά εντάξει. Δηλαδή και ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας πέταξε εκεί ταμπλό στην τζαρούχα. Τον κοίταξε, μετά έδειξε το πουκάμισο του επειδή ερχόταν αγιασμός από πίσω. Δεν ήταν αγιασμός, δεν ήταν νερό, ήταν αγιασμός. Δηλαδή κάτι τέτοια πρέπει να λέμε για να περνάμε ωραία. Δεν γίνεται αλλιώς στη Γιώργο, είναι δυνατόν. Λοιπόν, να το σηκώσω στη Βοστόνη ή να το σηκώσω στην Καλιφόρνια που έχω και Γιώργο Μίρτσο εκεί πέρα να πούμε. Πού να το σηκώσω? Λοιπόν, για να προλάβεις να βγάλεις τέτοιο, να προλάβεις να βγάλεις και τον Γιώργο τον Μίρτσο και να πεταχτεί και εσύ. Στην Βοστόνη τώρα δεν προλαβαίνεις. Όντως. Ενώ στην Καλιφόρνια βγαίνει το εισιτήριο. Και ο φίλος μου ο Παντελής μου έστειλε ότι έχει εισιτήρια για να πάω στο μάτς. Και δεν. Μη το αρνηθείς, όχι. Δεν μπόρεσε να πάω, είναι ακριβή βενζίνη. Πού, εκεί? Ναι, πήγαινα Βοστόνη. Δεν φτάνει βενζίνη σου να πας στο αεροδρόμιο, εννοείς. Θα πήγαινα μέχρι τα Σκόπια, εκεί θα βάζα. Πάρε το 3K. Και μετά αλλάζεις από το IKEA και πας. Για πες τώρα τι έχουμε για σήμερα, έχουμε την κλήρωση σε λίγο. Θα συνδεθούμε, θα βγουν και τα παλικάρια μαζί μου. Για πες. Την κλήρωση εννοείς για το τι μέλη γενέστε με ΠΑΟΚ και Άρη. Ναι, βέβαια. Ενώ ο Παναθηναϊκός που πήρε το κύπελλο περιμένει. Ρε εσύ Ρασβάν, δεν ήρθες να περιμένεις λίγο ακόμα κι εσύ? Νομίζω ΠΑΟΚ θα περίμενε. Αφού κοιμήθηκε στον πάγκο και δεν έβαλε τον Ολιβέρα, ρε φίλε. Το καλύτερο φόρ που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν τα γράφουν όμως. Δεν τα λένε, δεν τα γράφετε. Μόνο τους πατουλάρουν τον Ρασβάν. Του έχει μαγέψει και αυτό όπως ο άλλος. Πώς τον λένε, ο Πορτογάλος, πώς τον λένε, Σάντος.
Μαγεμένη. Και εγώ νόμιζα θα έλεγε στον Μπότο. Όχι, ο Μπότο, όχι, ο Μπότο, όχι ακόμα. Τον Μπότο το ψιλοξεφωνίζουν. Πρόσεξε, δεν το ξεχνώ αυτό που σου είπα πριν από κανένα ένα μισή μήνα, έτσι ότι πρωτοχρονιά με Σάντος βλέπω Αγία Σοφιά. Να δούμε. Ναι. Λίγο Μουντιάλ, να περάσει το Κατάρ, να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Τέλος πάντων, πάμε πολύ γρήγορα για να μην χάσουμε. Δεν βλέπω να περνάει τον όμιλο του Μουντιάλ. Στην Πορτογαλία. Ναι, βέβαια. Άρα για να έχει χρόνο και για να μείνει προετοιμασία το Δεκέμβρη. Ναι, βέβαια. Όλα μελετημένα είναι, Γιώργο μου. Ναι. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, Στέφανε, μπορείς απόδειξη. Κύριος Τσιτσιπά στις 4 η ώρα με απόδοση 2,5. Με τον Κύριο, είσαι με τον Τσιτσιπά. Είμαι με Τσίτσι. Κύριο με έχω, τσίτσι, ρε φίλε. Κύριο έχω. Έλα ρε Γιώργο, είναι δυνατόν. Μην το χαλάμε τώρα. Κύριο έχω, ρε πάρει. Είναι δυνατόν. Ποιο Κύριο, έχασε το Μάρι 2-0 για πλάκα στο τελικό προχτές. Βαριόταν να φέξει. Και αυτός ο Ρουτ που κέρδισε το Τσιτσιπά της Μπράλες έχασε προχθές ή προχθές από τον 180. Νούμερο 180. Ναι, αλλά όταν έπρεπε να κερδίσει, το κέρδισε το Στέφανο. Όχι, το είπα αυτό γιατί ήθελα να σου δείξω ότι ξέρω, καταλάβες. Ήθελα να το αναδειγματίσω αυτό στον αέρα. Να δείξουμε. Νομίζω εμείς ξέρουμε από τένις. Άσε. Τουλάχιστον εμείς λέμε ότι ξέρουμε. Ναι. Όχι σαν άλλους που λένε ο Στέφανος, η Μαρία, έπεσε, έκανε, έρανε. Κάποτε δεν υπήρχαμε. Δεν είσαι από αυτούς. Δεν είσαι από αυτούς τους δημοσιογράφους που κυνηγά ο ανελέητα που λένε ο coach Μπαρτζόκας και ο coach Πρίφτης. Σκέτο, Πρίφτη. Δεν σκέτο, εννοείται, ρε πάρει. Συνιώθεις, φίλε. Ναι. Απλά το είπα έτσι για να περάσει η ώρα. Λοιπόν... Δηλαδή, όταν ήρθε ο Σκότο Σκάιλ, λέγαμε σκέτο Σκάιλ. Δηλαδή, εδώ γιατί πρέπει να πούμε κάτι διαφορετικό. Έλατε, αυτό το γελίο. Έτσι. Ναι, ναι. Όπως έλεγα τις προάλλες, τα δύο καινούργια γελία είναι το τρίποντο από τις 45 μοίρες. Ξαφνικά μπήκαν οι μοίρες στη ζωή μας στο τρίποντο. Και ειδικά στο μπάσκετ που δεν είναι ποτέ κυκλική. Η όλη κατάσταση έξω από το τρίποντο. Και το τελευταίο είναι το corner 3. Το είπα και τις προάλλες. Αυτό το ξαναλέω γιατί τους κυνηγά όλους αυτούς που τα λένε έτσι. Τι corner 3, μωρέ. Ξεχάσαμε και τον πάσιμο και τώρα λέμε κάνει το drive. Ναι, ναι, κάνε και το πλάγιο out τώρα 3. Τους κυνηγάω. Λοιπόν, Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ζυπάει, τι ώρα είναι το μάτς, τι ώρα είναι το μάτς αυτό. Τέσσερις, για να πάμε ταμείο και να δώσουμε. Τώρα με τον τέσσερις, τώρα σε δύο ώρες. Βέβαια. Μετά την κλήρωση να ασχοληθούμε κύριο Τσίτσι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσελεπίδη. Χαιρετώ, κύριε Ζαγόρα. Να είστε καλά. Εξαιρετικός, απολαυστικός ο Πάρης για μία ακόμη φορά.